για να δημιουργήσουμε ένα μάθημα στην ηλεκτρονική σχολική τάξη, στην ασύγχρονη εκπαίδευση. Πηγαίνουμε βέβαια στη διεύθυνση e-class-catr και πατάμε είσοδο. Διαλέγουμε τον ομό, βάζουμε τους κωδικούς και το όνομα χρήστη του πανελλήνιου σχολικού δικτύου και πατάμε σύνδεση. Μπαίνουμε στο χώρο στον οποίο θα φτιάξουμε το μάθημα. Αν ήδη έχουμε φτιάξει κάποια μαθήματα, φαίνονται στην πρώτη σελίδα. Αυτά τα οποία είναι με έντονα γράμματα είναι διαθέσιμα. Αυτά τα οποία είναι με γκριζαρισμένα δεν είναι διαθέσιμα. Έχουν περιεχόμενο, αλλά δεν είναι διαθέσιμα. Θα δούμε μετά πότε ένα μάθημα είναι διαθέσιμο ή όχι και με ποιον τρόπο. Για να φτιάξουμε ένα μάθημα, πάμε δεξιά πάνω, δημιουργία μαθήματος. Τίτλος, ας βάλω, γεωγραφία. Κωδικός δεν χρειάζεται. Σχολική μονάδα, κάνω κλικ μέσα και βγαίνει το σχολείο στο οποίο ανήκω. Η κρίνη περίπτωση και η περιφερειακή διεύθυνση, επειδή είμαι και στο ΠΚΕΣ Επίρου. Γράφουμε, αν θέλουμε, μία σύντομη περιγραφή του μαθήματος. Αφήνουμε μάθημα με ενότητες. Την άδεια διάθεσης, η άδεια διάθεσης σημαίνει αυτό το περιεχόμενο που θα βάλουμε, αν προστατεύεται τα δικαιώματα και τι άδεια χρήσης έχουμε για τους άλλους. Συνήθως βάζουμε ή δεν έχει οριστεί ή βάζουμε αναφορά δημιουργού. Εδώ είναι τυποποιημένες άδειες χρήσης με αναφορά δημιουργού, παρόμοια διανομή, όχι παράγωγα έργα, μη εμπορική χρήση κτλ. Επιλέγουμε όποια θέλουμε ή το αφήνουμε σαν δεν έχει οριστεί αφού απευθύνεται έτσι και αλλιώς οι μαθητές βασικά. Αυτό που λέγαμε πριν, διαθέσιμη τύπη πρόσβαση. Αν έχουμε ανοιχτό μάθημα, όλοι μπορούν να μπουν χωρίς σύνδεση με τους κωδικούς. Με την εγγραφή πρέπει να έχουν κάνει την εγγραφή στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Το κλειστό μάθημα είναι όταν εμείς επιλέγουμε ποιοι θα είναι χρήστη στο μάθημα και το ανενεργό το βλέπετε μόνο εσείς. Είναι γκριζαρισμένο. Δεν μπορεί κάποιος άλλος. Είναι μια καλή περίπτωση να επιλέξουμε τις πρώτες μέρες ίσως ανενεργό μάθημα μέχρι να ολοκληρώσουμε κάτι και να το κάνουμε συνήθως με το απαιτείται εγγραφή. Όλα αυτά αλλάζουν. Δημιουργία μαθήματος λοιπόν. Μόλις δημιουργήσαμε και το μάθημα του τίτλου γεωγραφία, κάνουμε είσοδο στο μάθημα. Έχουμε λοιπόν το μάθημα, τον εκπαιδευτικό, περιγραφή του μαθήματος, την περιγραφή μπορούμε να την εμπλουτίσουμε αν θέλουμε με κάτι άλλο και με το υποβολή να δούμε τις αλλαγές. Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε και την εικόνα. Πάλι από το περιγραφή επιλέγουμε ένα αρχείο που έχουμε αποθηκεύσει στον υπολογιστή μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι πριν κάνουμε κάποιο μάθημα, καλά είναι να φτιάξουμε ένα φάκελο στον υπολογιστή όπου θα έχουμε υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, είτε είναι έγγραφα, είτε είναι βίντεο, κείμενα, παρουσιάσεις κτλ. Ας βάλω μια εικόνα. Άλλη εικόνα. Και άλλαξε. Θα φτιάξουμε δύο ενότητες στο μάθημα. Ενότητες. Η πρώτη ενότητα έχει, ας βάλουμε τίτλο. Σύντομη περιγραφή σε αυτή την ενότητα.
μπορεί να πούμε θα βρείτε. Υποβολή. Πάμε πάνω χαρτοφυλάκιο, γεωγραφία και βλέπουμε την πρώτη ενότητα. Ας φτιάξουμε και άλλη μία. Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι εδώ μέσα αυτό έχουμε πάνω κάποια εργαλεία. Είναι ένα μικρό Word. Μπορούμε να βάλουμε και εικόνες, μπορούμε να βάλουμε βίντεο, μπορούμε να βάλουμε ένα σύνδεσμο σε ιστοσελίδα. Μπορούμε να αλλάξουμε τη γραμματοσειρά, να βάλουμε μεγαλύτερο μέγεθος, 12, κάνουμε έντονο κάποιο. Είναι ένα μικρό Word. Υποβολή. Πάμε πάνω στο μάθημά μας, να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Έχουμε κάνει λοιπόν δύο ενότητες. Η μία είναι κράτη της Ευρώπης και το άλλο είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να αλλάξουμε και τη σειρά, αν θέλουμε. Μπορούμε, αν κάποια ενότητα δεν θέλουμε να τη δει ο μαθητής, κάνουμε απόκρυψη, ότι έχει γίνει γκριζαρισμένο και δεν το βλέπει ο μαθητής. Εμείς όμως μπορούμε να συνεχίσουμε να προσθέτουμε εδώ την ώρα που επεξεργαζόμαστε. Το τι βλέπει ο μαθητής ή όχι, είναι αυτό εδώ, αυτά τα δύο τα κουμπιά. Όταν είναι σε αυτό το περιβάλλον, είναι περιβάλλον εκπαιδευτικού με το καπελάκι. Εδώ είναι το περιβάλλον μαθητή. Κάνουμε κλικ και βλέπουμε ότι έχουν εξαφανιστεί εδώ πέρα τις δυνατότητες επεξεργασίας, όπως έχει εξαφανιστεί και η άλλη ενότητα που την κάναμε απόκρυψη. Και υπάρχει μόνο η πρώτη ενότητα. Ξαναπάμε πάλι στο περιβάλλον εδώ εκπαιδευτικού και εμφανίζονται οι δυνατότητες επεξεργασίας και η άλλη ενότητα. Σε επόμενο βίντεο θα δούμε πώς σε μία ενότητα βάζουμε έγγραφα, βίντεο, παρουσιάσεις, Word, PDF, όπως επίσης και πώς αναθέτουμε εργασίες και ανεβάζουμε και ασκήσεις.